Ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι ακόμα μια φορά σε μια πόλη και σε ένα τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα. Δυστυχώς, λόγω καιρού, αναγκαστήκαμε να συμπτύξουμε το πρόγραμμά μας και δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε την Χρυσοβίτσα και να συνομιλήσουμε με τους νέους αγρότες, παραγωγούς, οι οποίοι με τόσο δυναμισμό επιδίδονται σε νέες καλλιέργειες. Όμως, ανανεώνουμε την συνάντησή μας για μια άλλη φορά. Μπορέσαμε όμως να επισκεφθούμε καταρχάς το νέο εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο θα αρχίσει την λειτουργία του από την επόμενη εβδομάδα. Χαίρομαι που δόθηκε μία λύση σε μία εκκρεμότητα πολυετή. Αντιμετωπίζω πάντα με αισθήματα αγανάκτησης φαινόμενα δημόσιας περιουσίας που δεν αξιοποιούνται προς όφελος της εθνικής ή της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Και το καινούριο εμβολιαστικό κέντρο φτιάχτηκε με μεγάλη ταχύτητα. Θα υπηρετήσει τις τοπικές ανάγκες εμβολιασμού της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και συνολικά της περιφερειακής ενότητας. Και στη συνέχεια θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αξιοποιηθεί προς όφελος πάντα της πρωτοβάθμιας φροντίδος υγείας, την οποία θέλουμε να στηρίξουμε, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, με έργα έμπρακτα και όχι με λόγια. Θα ήθελα να πω δημόσια και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το επίπεδο συνεργασίας το οποίο είχαμε με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο, με όλους τους τοπικούς άρχοντες καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Κληθήκαμε, όπως ξέρετε, να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει αυτά τα αποτελέσματα εάν δεν είχαμε καλή τοπική συνεργασία. Σε όλες τις περιοχές ισχύει αυτό, αλλά ειδικά εδώ θέλω να εξάρω την κατανόηση και την ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και από την Περιφέρεια και από το Δήμο, όταν είχαμε τοπικές εξάρσεις που μας ταρακούνησαν όλους. Δεν είχαμε σε όλη την Ελλάδα τα ίδια, την ίδια συνεργασία. Εδώ όμως δουλέψαμε καλά και γι' αυτό και αποδείξαμε ότι όταν συντονιζόμαστε μπορούμε να πετύχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Το είδαμε στην ταχύτητα με την οποία είχαμε τις αποκλιμακώσεις των τοπικών εξάρσεων εδώ πέρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Θέλω ακόμα μία φορά να ζητήσω από όλες και από όλους να υποστηρίξουν την επιχείρηση Ελευθερία. Το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο ξεδιπλώνεται, όπως ξέρετε, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αλλά συνάμα και με μία αποτελεσματικότητα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, ότι όταν βάζουμε ένα στόχο ως χώρα, ένα δύσκολο σύνθετο στόχο, και εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και σχέδιο και με διάθεση συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Έχουμε κάνει παραπάνω από 7,2 εκατομμύρια εμβολιασμού στη χώρα μας. Τρέχουμε με ένα αριθμό 100.000 εμβολιασμών την ημέρα. Εδώ στα Γιάννενα έχουν γίνει παραπάνω από 110.000 εμβόλια. Όμως έχουμε ακόμα προκλήσεις μπροστά μας. Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή δεν είναι να προμηθευτούμε τα εμβόλια. Αυτή ήταν η δυσκολία των πρώτων μηνών. Είναι να πείσουμε όσο το περισσότερο συμπολίτε μας ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Και εκεί θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων. Από τη βοήθεια της Εκκλησίας, σεβασμιότατε, και ξέρω ότι έχετε βάλει πλάτη και σας ευχαριστώ σε αυτό, στις μεγαλύτερες ηλικίες που ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν εμβολιαστεί ακόμα, είναι οι πιο επίφοβοι στο να αρρωστήσουν και σήμερα ακόμα δυστυχώς νοσηλεύονται οι συμπολίτες μας, διασωληνώνονται οι συμπολίτες μας, μειώνονται πολύ απότομα τα κρούσματα, χάνουν τη ζωή τους οι συμπολίτες μας, είναι σχεδόν όλοι ανεμβολίαστοι. Παρακαλώ, σεβασμιότατε, να πείτε στο επόμενο κήρυγμά σας ότι δεν θέλετε κανέναν ανεμβολιαστό. Να το πείτε ανοιχτά, καθαρά, προστατεύετε το ποίμνιό σας, τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας πρωτίστως, και πρέπει και όλοι όσοι δεν εμβολιάστηκαν στο πρώτο κύμα, τώρα που βλέπουν ότι τα εμβόλια δεν είναι απλά
αποτελεσματικά αλλά και απολύτως ασφαλή, να σπεύσουν να το κάνουν τώρα. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για την νέα γενιά. Έχουμε ανοίξει πια την πλατφόρμα εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες. Ήδη έχουμε κλείσει πάνω από 70.000 ραντεβού στις ηλικίες 18-24, αλλά και στα νέα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν ότι η ξεχνιασιά του καλοκαιριού και η χαλάρωση θα είναι πολύ πιο ευχάριστη και πολύ πιο εύκολη εάν είναι εμβολιασμένοι. Και εκεί θα ζητήσουμε και πάλι τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου, όλων των φορέων. Άκουσα για κάποια πολύ έξυπνα, δεν μου αρέσει η λέξη κίνητρα, αλλά κάποιες διευκολύνσεις που δίνονται, παραδείγματος χάρη δωρεάν κτέλ για νέα παιδιά τα οποία θέλουν να εμβολιαστούν, αν και θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε τόσες διευκολύνσεις για να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απολύτως αυτονόητο για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Η δεύτερη μου επίσκεψη, το δεύτερο σημείο στο οποίο πήγα και ο βασικός λόγος που ήθελα να βρεθώ σήμερα στα Γιάννενα ήταν για να επισκεφθώ τα γραφεία δύο εταιριών υψηλής τεχνολογίας που επέλεξαν κόντρα στις προβλέψεις και στις ενδεχομένως στα στερεότυπα να εγκαταστήσουν στα Γιάννενα πολύ σημαντικό τμήμα της ερευνητικής και εμπορικής αλλά και προγραμματιστικής δραστηριότητάς τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όταν μιλάμε για την ανάπτυξη την περιφερειακή, δεν μιλάμε μόνο για τον πρωτογενή τομέα, θα μιλήσω και γι' αυτό λίγο στη συνέχεια, δεν μιλάμε μόνο για τον τουρισμό, δεν μιλάμε μόνο για τις υπηρεσίες υγείας και παιδείας, μιλάμε και για τον κλάδο της τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί κλάδο εχμής στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του μέλλοντος. Όπως ξέρετε, χθες ήταν μια σημαντική στιγμή για τη χώρα. Εγκρίθηκε και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο Ελλάδα 2.0, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο έρχεται να προσθέσει στο οπλοστάσιο των κοινοτικών πόρων σχεδόν 31 δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα. 31 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 19 δισεκατομμύρια είναι απευθείας επιχορηγήσεις. Τα υπόλοιπα είναι χαμηλότοκα δάνεια προς επιχειρήσεις. Μια σημαντικότατη προστιθέμενη αξία κεφαλαίων που θα κατευθυνθούν σε 4 πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ψηφιακή μετάβαση, ο δεύτερος είναι η πράσινη οικονομία, ο τρίτος είναι ο τομέας υποστήριξης της απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική και ο τέταρτος τομέας είναι ο τομέας των παραγωγικών επενδύσεων. Η ψηφιακή μετάβαση, λοιπόν, έχει τεράστια σημασία σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Αν μιλήσετε σε αυτούς τις μεγάλες εταιρείες, τους μεγάλους εργοδότες εντός εισαγωγικών, θα σας πούνε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο ψάχνουμε δεν είναι μόνο κτίρια, θα έρθω στη συνέχεια και στο τεχνολογικό πάρκο, είναι πάνω απ' όλα το ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι το ταλέντο, η δημιουργικότητα, η εργατικότητα νέων ανθρώπων καλά εκπαιδευμένων, οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα καλύπτει τις δικές τους επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες. Αυτό είδαν αυτές οι εταιρείες και ήρθαν εδώ. Και συνομιλώντας με νέα παιδιά, σχεδόν όλοι ντόπιοι, είτε παιδιά τα οποία βγήκανε από το τμήμα, από το πανεπιστήμιο, από το τμήμα προγραμματιστών, αλλά όχι μόνο, είτε παιδιά τα οποία ήταν από τα Γιάννενα και είχαν φύγει στο εξωτερικό, αλλά επέλεξαν να επιστρέψουν στον τόπο τους, είναι μια πάρα πολύ ωραία και δημιουργική ιστορία αυτή και θα σταθούμε κοντά σε αυτή την προσπάθεια, αγαπητέ Αλέκο. Θα υποστηρίξουμε το τεχνολογικό πάρκο έχοντας ήδη δεσμεύσει σημαντικούς πόρους ύψους 20 εκατομμυρίων για να δημιουργηθεί. Στο χέρι μας είναι να τρέξουμε γρήγορα, να οριμάσουμε το έργο αυτό, να ξεπεράσουμε εσύ και εμείς τις όποιες δυσκολίες. Ο Υφυπουργός, ο Χρήστος Δήμας, είναι απολύτως ενήμερος για αυτήν την προσπάθεια, ώστε να προσθέσουμε στα Γιάννενα και έναν πόλο υψηλής τεχνολογίας. Κάτι το οποίο μπορεί να φανταζόταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Βλέπετε όμως ότι και αυτά τα οποία μερικές φορές φαίνονται σαν όνειρα θερινής νυχτός, τελικά γίνονται πράξη. Και η πρώτη μας προτεραιότητα, το έχω πει πολλές φορές, είναι δουλειές. Δουλειές, 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 κυρίως για τα νέα παιδιά, καλές δουλειές.
Και βέβαια εμείς βοηθάμε και τις καλές δουλειές να έρθουν στον τόπο μας μειώνοντας τη φορολογία, καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης, μειώνοντας τις εργοδοτικές εισφορές. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, στην πατρίδα μας και πιστεύω πραγματικά ότι τα Γιάννενα έχουν όλες τις δυνατότητες να γίνουν τεχνολογικός πόλος και να προσελκύσουν και άλλες εταιρείες, όχι μόνο ξένες αλλά και ελληνικές. Να μιλάμε για τεχνολογία, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τις ξένες εταιρείες οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα για να δημιουργήσουν μια υποδομή και τις ελληνικές εταιρείες πρέπει να αναλογιστούμε, οι οποίες έχουν πια συνθέσει ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα τεχνολογίας, αναπτύσσονται γρήγορα, προσελκύουν κεφάλαια, μεγαλώνουν, προσφέρουν καινούριες ευκαιρίες απασχόλησης σε νέες Ελληνίδες και σε νέους Έλληνες. Άρα είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτό το οποίο είδα σήμερα και η δέσμευσή μας είναι ότι θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, διότι και η συγκέντρωση των εταιριών σε έναν χώρο με υψηλές κτηριακές και τεχνολογικές προδιαγραφές κοντά στο Πανεπιστήμιο δημιουργεί από μόνο του τεράστιες συνέργειες για να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερες επενδύσεις αυτού του είδους. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες, μιλάμε και για ξένους οι οποίοι μπορεί να θελήσουν να έρχονται πια να δουλεύουν στην Ελλάδα. Προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα ζωής, ειδικά για ανθρώπους που αγαπούν και το βουνό, ανήκω και εγώ προσωπικά σε αυτή την κατηγορία. Πού θα βρει κανείς τέτοια ποιότητα ζωής, αν μπορεί να τη συνδυάσει και με μια δουλειά, την οποία μπορεί να την κάνει πια ενδεχομένως από το σπίτι του, αν έχει μια καλή σύνδεση. Όλη αυτή η έννοια των ψηφιακών νομάδων, ανθρώπων δηλαδή οι οποίοι μπορεί να έρθουν από οπουδήποτε να δουλέψουν στην Ελλάδα, γιατί η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, η φροντίδα, η υγεία, οι υποδομές είναι τέτοιες που να τους καλύπτει. Αυτό είναι μια ακόμα μεγάλη πρόκληση την οποία έχουμε μπροστά μας και όχι μόνο για τα Γιάννενα και για τα χωριά μας και για τα ζαγοροχώρια και όχι μόνο για όλον τον ορεινό όγκο. Η πανδημία μέσα στα πολλά δεινά της άλλαξε τις συνήθειες με τις οποίες εργαζόμαστε και αυτό θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία συνολικά για τον τόπο μας και ειδικά φυσικά για την Ήπειρο και για την περιοχή των Ιωαννίνων. Να πω μόνο μιας και μιλάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία ότι εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης πιστεύω ότι θα είμαστε και από τις πρώτες χώρες που θα πετύχει την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ έχει ακόμα περισσότερους πόρους, όπως ξέρεις, αγαπητέ Αλέκο, για την περιφερειακή πολιτική. Άρα υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να έρθουν να συναντηθούν, να συντονιστούν, έτσι ώστε να καλύψουν όλες τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δήμοι, περιφέρειες και φυσικά κράτος θα δουλέψουμε μαζί με κοινούς στόχους και με κοινούς άξονες οι οποίοι πια είναι προδιαγεγραμμένοι. Και αυτό φυσικά αφορά και στο πρόγραμμα Τρίτσης. Είναι μαζί μας ο αναπληρωτής υπουργός, έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά και στο Υπουργείο για την αξιολόγηση των προτάσεων. Έχουμε πολλές και καλές ώριμες προτάσεις για το πρόγραμμα Τρίτσης. Ενδεχομένως κάποιες να μπορούν να μεταπέσουν και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πάντως και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνει μια κοσμογονία έργων, πολλά από τα οποία ήδη αρχίζουν να ξεκινάνε. Για τις πρωτογενούς παραγωγές θα μπορούσα να μιλάω ώρες, γιατί γνωρίζετε το ενδιαφέρον μου. Και ναι, πρέπει να σας πω ότι ο Αλέκος δεν τρέπεται να μου στέλνει μηνύματα 24 ώρες το 24ωρο, όταν υπάρχει κάτι που τον απασχολεί, αλλά θεωρώ πάντα χρήσιμο να έχω επαφή με ανθρώπους των οποίων την γνώμη και την άποψη εκτιμώ. Ο Υπουργός, ο Σπύριος Ολιβανός, νομίζω ότι έχει πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα σε πολλά από τα θέματα τα οποία αποτελούν κοινή μας προτεραιότητα. Ο Γιώργος ο Αμυράς ασχολείται με θέματα τα οποία είναι πολύ κοντά και στη δικιά μου την καρδιά στα θέματα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι, λύνουμε κρεμότητες από τους δασικούς χάρτες από το παρελθόν. Προφανώς υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, ξέραμε τα προβλήματα, σπέβδουμε να τα διορθώσουμε. Δασικοί χάρτες, κτηματογράφηση. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος θα ηρεμήσει αν δεν υπάρχει σπιθαμή ελληνικής γης η οποία να μην κτηματογραφηθεί και εκεί γίνεται μια πολύ σημαντική πρόοδο, γιατί πρέπει επιτέλους να καθαρίσουμε και να τελειώσουμε με το θέμα των χρήσεων γης στην πατρίδα μας. Και βέβαια, ειδικά για το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα, δύο παρατηρήσεις. Δίνω μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα των νέων αγροτών και ξέρω ότι υπάρχουν
ενδιαφέρουσες προτάσεις, τις συζητάμε με το Υπουργείο. Θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε για να δώσουμε επιπλέον κίνητρα, ειδικά σε αγρότες ορεινών περιοχών. Θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά και θέλουμε όμως και τα προγράμματα νέων αγροτών να πιάνουν τόπο. Όπως θέλουμε να είμαστε και απολύτως σίγουροι ότι ο ανταγωνισμός στον πρωτογενή τομέα δεν νοθεύεται. Θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Περιφερειάρχη στη Σαμαρίνα, όπου μαζί με κτηνοτρόφους τους είχα τότε δεσμευσεί ότι θα τσακίσουμε τα κυκλώματα των παράνομων ελληνοποιήσεων, διότι μόνο έτσι θα πάρει το ελληνικό γάλα καταρχάς, αλλά και τα ελληνικά κτηνοτροφικά και γαλακτοκομικά προϊόντα τις τιμές που του αξίζουν. Διότι αν νοθεύουμε τα προϊόντα, τότε προφανώς ο κερδισμένος είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζει το προϊόν του ως κάτι το οποίο δεν είναι. Οι μαϊμούδες είναι για τους ζωολογικούς κήπους. Δεν είναι για τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τα ελληνικά είτε για τα ξένα. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν ήδη για πρώτη φορά επιβληθεί σημαντικά τα πρόστιμα σε εταιρείες οι οποίες δεν ήταν συνεπείς με τις αυστηρές προδιαγραφές των προϊόντων που οφείλουν να διαθέτουν. Αλλά και εκεί πιστεύω ότι έχουμε σημαντικά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Και τέλος, στο ζήτημα των ανώσεων πηγών ενέργειας, ναι, δεν θα πάμε να καταστρέψουμε κάτι για να φτιάξουμε κάτι καινούριο, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ορεινοί όγκοι, στους οποίους δεν υπάρχουν δρόμοι, στους οποίους δεν θα γίνουν δρόμοι καινούργιοι. Απλά δεν θα γίνουν δρόμοι. Δεν θα γίνουν δρόμοι καθόλου, όμως. Δεν θα γίνουν δρόμοι ούτε για ανανεώσιμες, ούτε για ορεινή κτηνοτροφία. Και όπου υπάρχουν δρόμοι, προφανώς, δεν θα πρέπει να έχουμε γραφειοκρατικές δυστοκίες. Αυτοί οι δρόμοι να βελτιώνονται λίγο για να μπορούν να εξυπηρετούνται κυρίως οι κτηνοτρόφοι μας. Υπάρχουν όμως ορεινοί όγκοι οι οποίοι θα προστατευθούν απόλυτα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με μια νέα λογική χωροθέτησης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τις χρειαζόμαστε, μην έχουμε αυταπάτες, μιλάμε βασικά για τις μεγάλες ανεμογεννήτριες, να πάνε σε περιοχές που είτε έχουν υποδομές, είτε οι τοπικές κοινωνίες τις αντιμετωπίζουν πιο θετικά. Έχουμε δυνατότητα να το πετύχουμε αυτό και να προστατεύσουμε μια σειρά από περιοχές τις οποίες δεν πρέπει να πάνε οι ανεμογεννήτριες, όχι μόνο για την αισθητική επιβάρυνση, αλλά για τις υποδομές οι οποίες πρέπει να γίνουν για να φτάσουν οι γεννήτριες σε αυτά τα σημεία και να φέρουμε σε δίκτυα δρόμους και όλα τα σχετικά. Τελειώνοντας, μια γενική παρατήρηση και επισήμανση. Βγαίνουμε από μια περιπέτεια, από μια δοκιμασία, η οποία μας ταρακούνησε όλους πάρα πολύ. Θρηνήσαμε συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, ευτυχώς λιγότερους από ό,τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά παρά τα αυτά η πανδημία άφησε πίσω της μεγάλα τραύματα. Άνοιξε όμως και καινούριους δρόμους και δημιούργησε και καινούριες προοπτικές και καινούριες ευκαιρίες. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ίσως η πιο εμβληματική τέτοια ευκαιρία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία θα ξαναμπεί σε τροχιά γρήγορης και δυναμικής ανάκαμψης. Και μέσα από αυτήν την ανάκαμψη θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος, έτσι όπως την οραματιζόμαστε, επαναξιολογώντας ενίοτε προτεραιότητες οι οποίες αναδείχθησαν από την πανδημία. Η δέσμευσή μου για ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας καθολικό, δημόσιο αλλά και ποιοτικό ισχύει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθώς θα υποχωρεί η πίεση από τους νοσηλευόμενους της πανδημίας. Τώρα είναι η ευκαιρία να επενδύσουμε σε ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας με καταλήτη την τεχνολογία η οποία επηρεάζει τις ζωές μας σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος, όχι μόνο για τις προοπτικές εδώ πέρα των Ιωαννίνων, της Υπήρου, είμαι συνολικά αισιόδοξος για τις προοπτικές της χώρας. Περάσαμε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, σταθήκαμε όρθιοι. Η κοινωνία πιστεύω ότι τελικά με τον τρόπο της ήρθε πιο κοντά. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης κράτους και πολιτών σφυριλατήθηκαν. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα φανταζόντουσαν αδιανόητα ή αδύνατα
πριν από κάποιο διάστημα και πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη θα χτίσουμε όλοι μαζί το μέλλον μιας καλύτερης Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.